πέναλτι με 3-0 και έμεινε αίτητος για 7ο παιχνίδι. Έχει τεράστια σημασία για μας αυτή η νίκη, γιατί τις πετύχαμε σε μια πολύ δύσκολη έδρα και με μια πολύ καλή ομάδα. Όμως έχω πει ότι αρκετές φορές ότι το φετινό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ αμφίροπο, όλοι μπορεί να κερδίσουν όλους και θα πρέπει να είμαστε τουλάχιστον πάντα προσγειωμένοι όσον αφορά το επόμενο παιχνίδι. Αντίθετα, οι Ακρίτες γνώρισαν την τρίτη τους εντός έδρας ήττα και η γκρίνια συνεχίζεται. Νομίζω πως έχουμε βρεθεί σε πάρα πολλές δύσκολες καταστάσεις πολλές φορές και δεν είμαι άνθρωπος ο οποίος εγκαταλείπω εύκολα μια προσπάθεια η οποία γίνεται. Αλλά σίγουρα θα κάνω μια συζήτηση με τον και μετά από τη συζήτηση αυτή θα δούμε. Ήταν ένα παιχνίδι που μπορεί η Ξάνθη να μπει και πιο δυνατά και να έχασε ευκαιρίες, αλλά ο Ηρακλής ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Πέρασε η μπάλα για τον Πόη. Είναι καλός. Την μπάλα χαμηλά. Το πρώτο shoot out από τον Μπάρκογλου. Στο 4ο λεπτό η πρώτη καλή φάση του αγώνα. Παραλήπτης σε αυτές τις αρχικές προσπάθειες είναι πάντα ο Κομβολίδης. Ενώ τώρα ο Παπαδόπουλος κάνει ένα πολύ καλό σουτ. 1-0 ο εκπληκτικό γκολ από τον Παπαδόπουλο. Μακρινό σουτ. Βλέπετε πώς πανηγυρίζει ο νεαρός διεθνής. Εδώ είναι η φάση του γκολ, η κεφαλιά που γίνεται από τον Μπίνιο. Ο Παπαδόπουλος που φαίνεται... Ο Κομβολίδης ήταν offside, αλλά δεν επηρέαζε. Ο Παπαδόπουλος συνέχεια πάντως είναι μια φάση που χρειάζεται ανάλυση. Το σούτ είναι εντυπωσιακό βεβαίως για να γίνει το 0-1. Αυτό είναι κάτι που με χαροποιεί που πέτυχα το πρώτο μου γκολ με τη φανέλα του Ρακλή, αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι κέρδισε η ομάδα με μια πολύ καλή εμφάνιση. Η Ξάνθη προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά άφησε καινούς χώρους που εκμεταλλεύτηκαν οι παίκτες του Ηρακλή. Για τον Έμερσον που βγαίνει έξυπνα σαν κρυφός φορ. Εδώ ο Βραζιλιάνος. Ο Ηρακλής σε καλή θέση για το 0-2 και διώχνει ο Ξπούρνινγκ. Την μπάλα στο δοκάρι και κόρνερ. Μαυρογεννίδης. Συνεχίζει την προσπάθειά του. Απέφυγε και τον Κοστούλα. Η παλιά για τον Έμερσον. Ο Ηρακλής χάνει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία. Στο 43ο λεπτό του αγώνα. Ο Μπάρκογλου. Το σούτ από τον Μπάρκογλου. Η μπάλα στο δοκάρι και out. Να μια πολύ μεγάλη φάση για την Ξάνθη στην εκπνοή. 45 λεπτού. Και στο δεύτερο ημίχρονο το σκηνικό ήταν το ίδιο και ειδικά μετά την είσοδο του χλωρού στο παιχνίδι οι αντεπιθέσεις των φιλοξενούμενων έγιναν ακόμη πιο επικίνδυνες. Έμερσον για τον Μαυρογεννίδη, η αντεπίθεση του Ηρακλή. Μαυρογεννίδη στο σουτ και είναι ο Ξπούρνινγκ με διπλή προσπάθεια, σταματάει τον αντίπαλό του. Έμερσον και χλωρός. Ο Ροντρίγκο για τον χλωρό. 0-2. Το γκολ από τον Γιάννη Χλωρό, το δεύτερο του Ηρακλή στον αγώνα. Κοιτάξτε πόσο όμορφα περνάει την πάσα για τον Χλωρό, ο Βραζιλιάνος, και αυτός πλασάρει από το ύψος του πέναλτι. Η Ξάνθη δεν είχε άλλη επιλογή από το να πιέσει ακόμα περισσότερο, αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Πάρντο. Λαμπριάκος. Στην περιοχή ο Λαμπριάκος για τον Τόμιτς. Και περνάει η μπάλα, πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ξάνθη. Από το σούτ του Τόμιτς. Ο Χλωρός με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα κλείδωσε την νίκη για τον Γυραιό, που για τέταρτο συνεχόμενο παιχνίδι με την Ξάνθη καταφέρει να φύγει νικητής. Έμερσον. Στην παλιά για το Μαυρογεννίδη που βρίσκεται σε θέση βολής. Χλωρός, τρίτο γκολ για τον Ηρακλή από τη συνεργασία Μαυρογεννίδη και Χλωρού. Εδώ δείτε πάλι από την παλιά του Έμερσον. Φεύγει από κανονική θέση. Και αφού η μπάλα βρήκε και σε αντίπαλο ο Μαυρογεννίδης, πολύ ψύχρεμα θα στρώσει για τον Χλωρό. Και αυτός εύκολα θα πετύχει το τρίτο γκολ. Το πιο σημαντικό είναι ότι η ομάδα πήρε αυτούς τους τρεις βαθμούς. Αναπληρώνουμε τα κενά που έχουμε χάσει τους βαθμούς μέσα στην έδρα μας. No, I think after today's performance, I don't think we deserve anything better. I mean, I wish I could say Με εκτελεστή τον Τόμιτς. Πολύ καλή εκτέλεση στο δοκάρι. Ούτε το δοκάρι του Τόμιτς δεν ήταν ικανό να κρατήσει αρκετούς οπαδούς της Ξάνθης από το να φύγουν πριν τη λήξη του αγώνα. Πρέπει να σου δίνει το